Λοιπόν, πάμε στο ένθετο, στο ενδεζόν, να ξεκινήσουμε με τα δικά μου. Πάμε τα δικά μου. Πρώτα. Ναι, με τα δικά σου πρώτα, αφού πρώτα μου επιτρέπεις έτσι. Μπες με την ισχύα σου στο site, πάμε στο σχήμα.gr για να δούμε και τις τελευταίες αλλαγές στις αποδόσεις, γιατί είμαστε σε μέρα Champions League και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι κάθε μέρα στο πάμε στοίχημα.gr υπάρχουν ενισχυμένες αποδόσεις για συγκεκριμένους αγώνες και παίκτες, οπότε μπορεί να μπει ο κόσμος και δεν λέμε να παίξει όλα αυτά που συζητάμε εμείς, να διαλέξει τι του κάνει, τι του ταιριάζει, να μελετήσει για αυτός και να καταλήξει. Μα πέρα από τις επιλογές που κάνουμε, αυτό είναι και το σημαντικό, στη ροή της εκπομπής λέμε πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να τα κρατήσει και να βοηθεί για το ακριβώς, παιχνίδι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όπως επίσης αυτό μπορεί και να μας κοντράρει κάποιος. Έτσι. Μα, άμα δεν υπάρχει κανείς ο οποίος έχει το, ξέρεις, είναι το αλάθητο στο στοίχημα. Όχι, δηλαδή, μόνο, και προσωπικό παιχνίδι είναι και πάνω απ' όλα εμείς πληροφορίες λέμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι και ευχάριστη πάνω απ' όλα και να γεμίσουμε τον κόσμο που βλέπει τα μεγάλα γεγονότα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Νομίζω ότι όσο καλοκαιριάζει θα πάμε και σε άλλα αθλήματα, να τον βοηθήσουμε με πληροφορίες, να πάρει και δεδομένα τα οποία εμείς λόγω ενασχόλησης, λόγω δουλειάς γνωρίζουμε και ο κόσμος που κάνει άλλα πράγματα δεν μπορεί να τα ξέρει. Πάμε μέρα-μέρα, Τρίτη, City Λειψία, ο Άσος με over 1,5 πηγαίνει στο 1,48. Η διπλή ευκαιρία στο Porto Inter ήταν στο 1,52. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουν πέσει οι αποδόσεις της Ίντερ. Τώρα θα το δούμε αμέσως. Μην κάθεσαι με την ισχύα σου. Ναι, γιατί ήταν ουσιαστικά μοιρασμένο το σετ με ελαφρύ φαβορή την Πόρτο, αλλά τελευταία ανέβηκε. Ναι. Αντιστράφηκαν οι αποδόσεις. Ναι, έγινε ελαφρύ φαβορή η Ίντερ. Μπορεί να έχει πάει κοντά στο λίγο κάτω από το 90. Λίγο κάτω από το 90, λογικά θα έχει πάει. Για ποιο. Για το Πόρτο. Για 1,42. Α, έπεσε το 1,42. Το Πόρτο Ίντερ, αυτό πάντως είναι το παρολίγια. Σήμερα τα παιχνίδια της Τετάρτης στα Σαπθάντον Μπρέτφορντ είναι πολύ καλή απόδοση στο διπλό. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είχε ανέβει το διπλό από το 2,42 που ήταν σήμερα το πρωί. Νομίζω ήταν. Είχε ανωδική πορεία. Ανωδική, πώς είναι. 2,45 ήταν πριν που. Ναι, ναι, ναι. 2,45. Κάποιο μπορεί να το παίξει χ2, διπλή ευκαιρία, πιο συντηρητικά. Εμένα η επιλογή μου είναι καλή από το 2,42. Real Madrid της Liverpool, goal 1,47. Νάπολη Άιντραχτ είναι υπέροχο ο Άσος με ασιατικό handicap 1,5 στο 2,35 για μένα. Πραγματικά είναι. Ναι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Σου φωνάζει, εδώ είμαι. Ναι, φωνάζει, αγόρασέ με. Την Πέμπτη για το Europa Sociedad, Ρώμα, χ2 διπλή ευκαιρία στο 1,70. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Η πρόκριση, ο στόχος. Στους μάχη των Ινιών, πρόκριση Ινιών Βερολίνο στο 1,70 και το over 2,5 στο Arsenal Sporting στο 1,65. Και για τα παιχνίδια της Super League, για play-off και play-out, Λαμία Παζιάννενα η διπλή ευκαιρία στο 1,65. Άρης ΠΑΟΚ το κόμπο χ2 με under 2,5 είναι στο 1,67. Δεξιά βλέπω καλύτερα από τη ευθεία. Το βλέπω, το παρατηρώ αυτό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός under 2,5 στο 1,50. Αυτή είναι η τριάδα μου για τα play-off και τα play-out. Αυτά από μένα. Ποιος παίρνει σειρά. Ο κύριος Οικονομής. Να πάρω εγώ σειρά. Να πάρω εγώ σειρά. Είναι λόγω εμπειρίας. Παλιότητας. Όχι. Τα πιο σημαντικά στο τέλος, λέω εγώ, η EuroLeague κτλ. Ακουμπάω και εγώ τον Νάπολη Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μου αρέσει η λογική του Τσάρλι. Εγώ θα προτείνω τουλάχιστον την Νάπολη να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα. Είναι κάτι που έχουν οι Παρτενοπέ, είναι κάτι που βρίσκουν, είναι κάτι που συνηθίζουν τα παιχνίδια τους και στο παιχνίδι που περιμένω. Το 2.30 στο πάμε στοίχημα.gr εμένα μου κάνει. Την Πέμπτη, επαναλαμβάνω, θα κυνηγήσω τον goal. Φράιμπουργκ βάλε ένα goal. Ξανά, Φράιμπουργκ βάλε επιτέλους ένα goal. Έτσι, δεν με απασχολεί πώς θα περάσει, ποιος θα περάσει κτλ. Ας κάνουμε τέλος. Απασχολεί με αυτό λέει τουλάχιστον. Α, οκ. Στα όρια του διπλασιασμού το 1.95 επίσης μου αρέσει το Φράιμπουργκ βάλε στο goal. Το κρατάω και αυτό είναι το δεύτερο από το τριήμερο το ευρωπαϊκό. Και πηγαίνοντας στη Super League, δύο πραγματάκια. Αυτό που είπα πριν, στα μάτια μου τουλάχιστον, η προοπτική ενός χαλαρού παιχνιδιού στο Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός με εγκατέρωθεν γκολ, με καλές στιγμές όπως ήταν τα τελευταία του Αστέρα στην Τρίπολη, αλλά και τα περισσότερα του Πανετολικού εκτός έδρας στο 2-22 στο πάμε στοίχημα.gr μου φαίνεται υπερβολικό και το αγοράζω. Το Βόλος Ολυμπιακός στο διπλό και το άντε 3,5 κυμαίνεται, δεν υπάρχει εδώ απόδοση, κυμαίνεται στα όρια του 1,80. Εκεί είναι οριακά άνεκτο και αγοράζεται. Και υπενθυμίζω και όλα αυτό που είπα και πριν, ένα ψηλό fan bet στις κάρτες. 2,5, 3,5, over και την σκάτσε στο παιχνίδι. Ωραία. Αυτά από μένα και τώρα ο κύριος Τρίγκας. Πάρε την μπάλα. Θα μου δώσει assist. Την παίρνω την μπάλα. Λοιπόν, πάμε για την Ευρωλίγκα. Θα βάλω καλάθι. Όπως ο Γουίλ Κλάιμπερν.
Είδες τώρα, αυτό είναι αυτό να λέμε να δώσεις ένα assist. Ναι, ναι, ναι. Το πήγαμε τη ζήτηση εκεί που θέλαμε. Κατευθεία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το απόγευμα το παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τη Real Madrid. Πάμε στους 16 συν πόντους του Will Clyburn στο 97. Είπαμε ότι ο Μίτσιτς ακόμα δεν είναι σε κατάσταση να πάρει πολλές μπάλες. Ενδεχομένως να χρειαστεί, αλλά ο Clyburn είναι αυτός ο οποίος επιμακρώς στη διάρκεια της φετινής σεζόν ηγείται. Έχει 17,1 πόντους μέσο όρο στην Ευρωλίγκα φέτος και παρά το γεγονός την προηγούμενη εβδομάδα είχε 1 στα 12 τρίποντα, δεν είναι τόσο κακό σουτέρ, είναι πολύ καλύτερο σουτέρ, ειδικά όταν παίζει στην Κωνσταντινούπολη στο γήπεδο της Ανατολού Εφές. 1 στα 12 έχει στο προηγούμενο μάτς, ε? Στα προηγούμενα δύο, τη διαβολοβδομάδα. Θα το πιέσει. Θα τα βάλει, δεν γίνεται. Θα το πιέσει. Εντάξει, εγώ το λέω και με βάση την ποιότητα του, ναι, του αθλητή, ναι, 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 όχι μόνο τις πιθανότητες. Την Πέμπτη έχουμε Ζάλγκυρος Ολυμπιακός, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Διπλό στο μείον 5,5 στο 1,84 στο πάμεστοίχημα.gr. Πιστεύω πολύ σε αυτήν την ομάδα που έχει φτιάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακόμα και αν δεν παίξει ο Κώστας Λούκς, ξαναλέμε, είναι κάτι που θα αποφασιστεί ουσιαστικά αύριο μετά το πέρας της προπόνησης. Λογικά δεν θα είναι βέβαια με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τον τραυματισμό του στην Γάμπα. Και την Παρασκευή στο Μπαρσελόνα Ερυθρός Αστέρας, στους Άντερ 73,5 πόντους 92 για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος και αυτός έχει έναν αστερίσκο αναφορικά με την παρουσία του Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στον δικέφαλο. Δεν έπαιξε το δεύτερο. Εχθές πάλι ένιωσε ένα τσίπημα στον δικέφαλο, δεν έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο με την Παρτίζαν. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να τον ξεκουράσει και να τον προφυλάξει, γιατί αυτά τα οποία ακολουθούν για τον Ερυθρό Αστέρα στην Άμπα Λίγκα είναι πολύ σημαντικότερα από ένα παιχνίδι με την Μπαρσελόνα στο Παλό Μπλογκράνα, ειδικά από τη στιγμή που οι Καταλανοί έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι στο γήπεδό τους δέχονται πόντους με το σταγονόμετρο. Μου άρεσε η συνανάλυσή σου αυτό που λες για την πτώση του Ερυθρού Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και στα δύο τελευταία παιχνίδια, και αυτό που είπες τώρα ότι τους ενδιαφέρει το Άμπα Λίγκ, είναι ωραίο παιχνίδι για το live. Ναι, ναι. Είναι ωραίο παιχνίδι και για το live. Και για το live, ναι, ναι, ακριβώς. Αυτά ήταν, τελείωσες. Αυτά. Τρία και καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, είδαμε ό,τι λέγαμε, ό,τι συζητάγαμε με αποδόσεις από το πάμεστοίχημα.gr. Αυτό ήταν το The Zone.